Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα. Θα καλωσορίσω στο στούντιο του Κόντρα τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ευχαριστώ που είστε εδώ για ένα θέμα το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Είναι η νέα πραγματικότητα όμως. Είχαμε μια δυσάρεστη πραγματικότητα που ήταν η Ουκρανία για 2 χρόνια. Έχουμε μια δυσάρεστη πραγματικότητα και στη Μέση Ανατολή. Επί 6 μήνες ήταν η Γάζα και από ό,τι φαίνεται διευρύνεται το μέτωπο αυτό. Να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ήταν κάτι το οποίο το φοβόσαστε, το περιμένατε, την επίθεση, αντεπίθεση, τι ήταν αυτό του Ιράν που συνέβη? Κύριε Χαρίτο, νομίζω ότι έχουμε μπει στη σφαίρα του παραλογισμού, του απόλυτου παραλογισμού. Και δυστυχώς το χειρότερο είναι ότι δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Mm-hmm. Γιατί είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γάζα, η γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, από την κυβέρνηση Νετανιάχου του Ισραήλ, πέρα από το βεβαίως το τεράστιο ανθρωπιστικό ζήτημα το οποίο εγείρει, και την καταπάτηση κάθε έννοιας ανθρώπινου δικαιώματος και διεθνούς δικαίου, έβαζε και βάζει και το ζήτημα της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και είχαμε πει ότι αυτό το περίφημο spillover effect, το οποίο λένε οι αναλυτές, ότι δηλαδή αυτή η διάχυση της κρίσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια γενίκευση της σύραξης σε περιφερειακό επίπεδο, βλέπουμε δυστυχώς ότι γίνεται πράξη αυτές τις μέρες. Ενθυμίζω βεβαίως, για να έχουμε και τα γεγονότα σε μια χρονική αλληλουχία, ότι ήταν το Ισραήλ εκείνο το οποίο χτύπησε στη Συρία σε έδαφος τρίτης χώρας και σκότωσε στρατιωτικούς αξιωματούχους του Ιράν και απάντησε το Ιράν, έτσι, με τους πυράβλους οι οποίοι έπεσαν στο Ισραήλ, και τώρα περιμένουμε την απάντηση του Ισραήλ. Μιλάμε εδώ για μια κατάσταση παραλογισμού και δυστυχώς η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας και κυρίως της Δύσης είναι τεράστια, είναι κολοσιαία σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα σήμερα για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δυστυχώς, μάλιστα, θεωρώ ότι η στάση αυτή τη στιγμή της Ευρώπης, μιας και έχουμε και σύνοδο κορυφής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το διήμερο. Σήμερα και αύριο. Σήμερα και αύριο, ακριβώς. Είναι μια στάση η οποία μας κάνει να ανησυχούμε ακόμα περισσότερο. Φαίνεται ότι η ηγεσία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει να οδηγήσει σε μια περαιτέρω στρατιωτικοποίηση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι μια εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη. Ακούμε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίες νομίζω ότι θα κάνουν ακόμα και τους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ να κοκκινίζουν από ντροπή για τον υπέρμετρο μιλιταρισμό τον οποίο εκδηλώνουν. Νομίζω ότι εδώ πέρα το ζήτημα πλέον του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και κυρίως το ζήτημα της ειρήνης είναι αυτό το οποίο πρέπει να είναι κυρίαρχο. Εδώ οδηγούμαστε σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή και να οδηγήσει σε μια γενικευμένη σύραξη. Δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα, δεν μπορεί οι δυτικές ηγεσίες να παριστάνουν ότι δεν το βλέπουν αυτό και ίσα ίσα να ρίχνουν και λάδι στη φωτιά πολλές φορές και με τον τρόπο με τον οποίο και όλο το προηγούμενο διάστημα και τους προηγούμενους μήνες έκλεισαν τα μάτια απέναντι στη γενοκτονία που συμβαίνει στην Παλαιστίνη και στήριξαν την μιλιταριστική ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ. Αναφερθήκατε, και εκεί θα μείνω με το ερώτημα που θα σας θέσω, στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητήθηκε σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Οι πιέσεις που θα πρέπει να ασκηθούν ούτως ώστε να έχουμε μία κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Οι κυρώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν στο Ιράν, αυτή είναι η κατεύθυνση. Θα συζητηθεί το Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων που υπάρχουν από τα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, και αύριο η οικονομία υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή, για να δούμε πόσο θωρακισμένοι είμαστε σε στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό θα είναι το πρίσμα της ανάγνωσης, της προσέγγισης της οικονομίας. Το είπατε λίγο πριν, μέσα σε άκρες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάποιος ο οποίος ρυθμίζει τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή ή τα επηρεάζει. Θα μπορούσε όμως, με δεδομένο ότι έχεις ένα πόλεμο στη γειτονιά σου, στην Ουκρανία. Έχεις διαδραματίσει ένα ρόλο για τον οποίο σε έβαλε μπροστάρι κάποιος άλλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και δέχτηκες να φορέσεις αυτό το κουστούμι. Θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Κάπως κάκιστα δέχτηκες εδώ και 2 χρόνια να φορέσεις αυτό το κουστούμι, να είσαι ουσιαστικά η προμετωπίδα
των Αμερικανών σε έναν πόλεμο που διεξάγεται proxy war, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, δια αντιπροσώπων. Έτσι. Λοιπόν, η Ευρώπη δυστυχώς έχει μπει μέσα σε όλο αυτό με πάρα πολύ επικίνδυνο τρόπο. Η Ευρώπη πλέον όχι έχει μπει απλώς. Δεν σύρεται σε αυτό δυστυχώς. Πρωταγωνιστεί πλέον σε όλο αυτό. Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται περί στρατιωτικοποίησης, περί αύξησης των αμυντικών δαπανών. Ακούσαμε, πρέπει να πω και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος εμφανίζονταν να παίρνει ο ίδιος την πρωτοβουλία για ευρωομόλογο, για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Αλήθεια, πού ήταν ο κύριος Μητσοτάκης 15 χρόνια τώρα, όταν μιλάγαμε για το ευρωομόλογο, το οποίο χρειάζεται να εκδοθεί την αμοιβαιοποίηση του βάρους, δηλαδή, έτσι ώστε να υπάρξουν ευρωπαϊκές πολιτικές στήριξης του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη, της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Πού ήταν τότε ο κύριος Μητσοτάκης? Τώρα θυμήθηκε το ευρωομόλογο μόνο όταν είναι για στρατιωτικές δαπάνες, για να είναι το καλό παιδί της ευρωπαϊκής ηγεσίας και των Αμερικανών? Νομίζω ότι εδώ πέρα μπαίνουμε σε πάρα πολύ επικίνδυνες ατραπούς ως Ευρώπη συνολικά, αλλά και ως Ελλάδα συγκεκριμένα. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή πριν από λίγες μέρες έκανα και μια δήλωση για το συγκεκριμένο θέμα και ζήτησα σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Δεν το έκανα αυτό έτσι γενικώς και αορίστως, ούτε απλώς για να κάνουμε και μια δήλωση και να βγάλουμε και έναν τίτλο. Εδώ έχουμε μια αλλαγή, στρατηγική στροφή, αν θέλετε, της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας, η οποία δεν μπορεί να συντελείται με προσωπικές αποφάσεις του κ. Μητσοτάκη. Εδώ πρέπει να γίνει αναλυτική ενημέρωση και να υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για να ξέρουμε πού βαδίζει η χώρα. Σε τι και σε ποιες αναφέρεστε? Αναφέραμε βεβαίως στο ζήτημα της Ερυθράς Θάλασσας και της εμπλοκής της χώρας μας με την αποστολή φρεγάτας εκεί. Αναφέρομαι στο ότι υπερθεματίζει ο κ. Μητσοτάκης σε κάθε συζήτηση που γίνεται για τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης, για την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Βεβαίως, η χώρα μας, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια και ειδικά επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, έχει αυξήσει υπέρμετρα τις εξοπλιστικές της δαπάνες. Έχουμε ήδη πιάσει τους στόχους που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, τους έχουμε υπερβεί κατά πολύ. Το 2%, το οποίο λέει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας, έχει φτάσει σχεδόν κοντά στο διπλάσιο. Έτσι. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Μια χώρα η οποία δεν μπορεί να αντέξει λοιπόν ένα τέτοιο δημοσιονομικό βάρος και μια χώρα η οποία εμφανίζεται, παρότι για πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να πω διαχρονικά και από πολλές διαφορετικές κυβερνήσεις και διαφορετικών πολιτικών κατευθύνσεων, υπήρχε μια λογική στο αμυντικό δόγμα και στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Ότι η Ελλάδα είναι παράγοντα σταθερότητα, είναι παράγοντα ειρήνη, ασκεί μια εξωτερική πολιτική η οποία είναι πολύ παραγωγική, η οποία είναι πολυεπίπεδη, η οποία θέλει να εμπλέξει του διάφορου εμπλεκόμενου σε δύσκολε συνθήκε. Γι' αυτό είχαμε και πολύ καλέ σχέσει και με τον αραβικό κόσμο, είχαμε πολύ καλέ σχέσει και στα Βαλκάνια, είχαμε πάρα πολύ καλέ σχέσει με του γειτονέ μα και προσέτρεχαν στην Ελλάδα ω ένα ακριβώ παράγοντα σταθερότητα. Αυτό έχει χαθεί πλέον. Έχετε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εσείς, είναι μέρος του προβλήματος. Μια και αναφέρεστε σε είναι αυτό, μέρος του προβλήματος και της στρατιωτικής και πολεμικής μηχανής η οποία στείνεται αυτή τη στιγμή. Έχετε ενημέρωση εσείς για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τα οπλικά συστήματα τα οποία έχουν φύγει από τη χώρα μας προς την Ουκρανία, είτε απευθείας είτε όχι, μέσω τρίτων, ή με τα πυρομαχικά τα οποία έχουν αποσταλεί? Όχι, δεν έχουμε ενημέρωση. Έχουμε ζητήσει ενημέρωση και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Έχουμε ζητήσει και από τον κύριο Μητσοτάκη να προσέλθει στην Ολομέλεια και να ενημερώσει. Έχουμε ζητήσει να γίνει και σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Γίνονται encrypto. Είδαμε την πρόσφατη, για παράδειγμα, επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη, που μαθαίναμε από τον κύριο Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τι διεμήφθη και ποιες συμφωνίες συμφωνήθηκαν εκεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά πολιτεύεται σε ένα τόσο σύνθετο ζήτημα και σε μια τόσο ευαίσθητη χρονική στιγμή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Πρέπει η Ελλάδα και η Ευρώπη, και επειδή έχουμε μπροστά μας και τις ευρωεκλογές, κύριε Χαρίτο, φαίνεται ότι πάμε σε ευρωεκλογές με στην κορυφή της ατζέντας να κυριαρχεί το ζήτημα ακριβώς της αμυντικής πολιτικής της Ευρώπης και της στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν εδώ θα είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Δεν μπορεί η Ευρώπη να μετατραπεί σε μία ακόμη πολεμική μηχανή. Η Ευρώπη θα έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι εκείνος ο παράγοντας στη διεθνή σκακέρα, ο οποίος διαπραγματεύεται, ο οποίος διπλωματικά ασκεί κάθε δυνατή πίεση έτσι ώστε να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή μας. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα
είναι και η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι και πιο κοντά στα μέτωπα του πολέμου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας. Θα πάμε, πριν πάμε στο απεργιακό, μια και μιλήσατε για τις ευρωεκλογές, συγγνώμη, να σταθώ σε αυτό. Βεβαίως. Το κόμμα σας είναι ένα από τα κόμματα που σχολίασαν καυστικά την υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και ζητήσατε την απόσυρσή του από τα ψηφοδέλτια αυτά. Τη δήλωση την έχει κάνει ο κύριος Φίλης επ' αυτού. Η απόσυρση αυτή γιατί θα πρέπει να υπάρξει? Ο κύριος Μπελέρη είναι καταδικασμένος από ελληνικά δικαστήρια, όσο γνωρίζω, για παράνομη οπλοκατοχή. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια περίπτωση στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης, κινούμενος εντελώς τυχοδιοκτικά και αρνούμενος να δεχτεί ακόμα και τις εισηγήσεις, όσο γνωρίζω, και από το Υπουργείο Εξωτερικών και την ηγεσία του, κινείται με έναν τρόπο που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να χαϊδέψει και να ικανοποιήσει το ακροδεξιό ακροατήριο, το οποίο φοβάται ότι θα το χάσει. Και γι' αυτό καταφεύγει σε τέτοιες υποψηφιότητες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο και τη σχέση μας με τη γειτονική χώρα, χωρίς να παραγνωρίζουμε βεβαίως και τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου και στην Αλβανία. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση η οποία πραγματικά φαίνεται ο κ. Μπελέρη δεν είχε κανένα πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια να ταυτιστεί με το λαός, να ταυτιστεί με τη Χρυσή Αυγή. Για τέτοια περίπτωση πρόκειται, αλλά υπάρχει και το ποινικό ζήτημα της υπόθεσης και η καταδίκη του. Μάλιστα είχε συνδεθεί τότε αυτή η παράνομη πολυκατοχή, όπως γνωρίζετε, και με την υπόθεση της Μαβή και της εισόδου στην Αλβανία. Νομίζω ότι εδώ είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σκοτεινή. Μια υπόθεση η οποία έχει άρωμα οσμή, βρώμικη οσμή, ακροδεξιάς. Αντί να προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να χαϊδέψει ακροδεξιά ακροατήρια, θα έπρεπε να αναλογιστεί και ειδικά ως πρωθυπουργός και ως κυβερνών κόμμα την ευθύνη που έχει σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας. Και θα έπρεπε αυτή η υποψηφιότητα να έχει αποσυρθεί. Λοιπόν, πάμε και στο απεργιακό. 17 του Απρίλη σημερινή και ήταν η μέρα της απεργίας, μιας απεργίας η οποία το κυριότερο χαρακτηριστικό, αυτό που βαραίνει την καθημερινότητα του πολίτη, είναι η ακρίβεια, είναι ο πληθωρισμός. Μπράβο. Είναι όλο αυτό το οποίο έχεις ως νούμερα μπροστά σου, δύσκολα να τα αποδεχθείς και να τα αντιμετωπίσεις και να τα διαχειριστείς. Έτσι είναι. Και, ξέρετε όμως, η ακρίβεια δεν είναι ένα ουδέτερο φαινόμενο. Πλήττει κυρίως τους εργαζόμενους. Και οι εργαζόμενοι οι οποίοι απεργούσαν σήμερα, οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο, είναι τα πρώτα θύματα της ακρίβειας και του πληθωρισμού απληστείας, ο οποίος είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Γιατί την ίδια ώρα που βλέπουμε ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων μειώνεται, βλέπουμε ότι οι συγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο έχουν ρεκόρ κερδοφορίας 20 ετίας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια όξυνση των ανισοτήτων, έχουμε μια πολιτική η οποία μας οδηγεί, θυμάστε παλιά που λέγαμε για την κοινωνία των 2/3. Μας οδηγεί στην κοινωνία του 1/3. Εμείς λοιπόν δεν μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές, ούτε του 1/3 ούτε του 2/3. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία των 3/3, στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Άρα ο αγώνας των εργαζομένων και σήμερα και ο απεργιακός τους αγώνας για καλύτερους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις, για προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων, για στήριξη του κοινωνικού κράτους, είναι ένας αγώνας δίκαιος και ο οποίος μας αφορά όλες και όλους. Και γι' αυτό και εμείς βρεθήκαμε στον δρόμο, βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή είχα και σήμερα μετά την κινητοποίηση στην Αθήνα, επέλεξα να βρεθώ στη Λάριμνα, εκεί που είχαν κινητοποίηση οι εργαζόμενοι στη Λάργκο. Και ξέρετε, επειδή τα θέματα είναι και αλληλένδετα, έχουμε μια βαριά βιομηχανία παραγωγής νικελίου, το οποίο εκεί είναι μάλιστα και ένα προϊόν το οποίο τα επόμενα χρόνια θα έχει πολύ μεγάλη ζήτηση λόγω της ηλεκτροκίνησης, λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας, το οποίο έχει επιλέξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να το οδηγήσει στον αφανισμό. Μια βιομηχανία, είδαμε εκεί τους εργαζόμενους, σχεδόν 900 εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους, οι οποίοι πετιώνται στο δρόμο. Αντί λοιπόν, και έρχομαι στην σύνδεση των θεμάτων, να υπάρξει μια προσπάθεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εδώ θα έπρεπε να υπάρξει πολιτική του ευρωομολόγου. Πού είναι η στήριξη λοιπόν βιομηχανιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εθνική μας οικονομία, οι οποίες παρέχουν σταθερές θέσεις εργασίας, οι οποίες μας βάζουν στο διεθνές οικονομικό στερέωμα? Πού είναι λοιπόν οι πρωτοβουλίες για να στηριχθεί αυτή η βιομηχανία? Εδώ λοιπόν έχουμε πολιτική επιλογή. Δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει επιλέξει ο δευτερογενής τομέας, η βιομηχανία και η μεταποίηση, να μην έχουν κανένα μέλος σε αυτή τη χώρα. Το είχε πει μάλιστα ένας υπουργός κυβέρνησης, ότι
γιατί να μην γίνουμε Φλόριντα της Ευρώπης, άρα μόνο υπηρεσίες, τουρισμός και εστίαση. Νομίζω ότι εδώ είναι ζήτημα καθαρά πολιτικής επιλογής, η οποία στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στη Λάρκο είναι ένα έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων, είναι ένα έγκλημα σε βάρος των τοπικών κοινωνιών, είναι ένα έγκλημα σε βάρος οικονομίας και του παραγωγικού μέλλοντος αυτής της χώρας. Γι' αυτό και εμείς βρεθήκαμε σήμερα δίπλα στους εργαζόμενους. Λοιπόν, Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Χαρίτση.